Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ για να σου πω ότι μόλις έχεις το βίντεο με τη σκηνή, την έχεις δει. Να σου δείξω τα ψώνια από το Lidl. Τα περισσότερα ψώνια τα έκανα για τους γονείς μου. Πήρα αγκουράκια, πήρα φιστίκια υγιεινής, δύο πακέτα, δύο ψωμιά τους πήρα. Τι ακούστηκε? Πεπόνι. Σοκολάτες για τον μπαμπά, γιαουρτάκια, τέτοια. Λοιπόν, εγώ πήρα με αυτά εδώ τα νεράκια. Τι, δεν έχω ίντερνετ? Φίλε, το ίντερνετ μου γιατί αργεί εμένα τόσο? Τι γίνεται? Δεν είχε ρε παιδί μου τώρα, δεν πρόλαβα πολλά πράγματα. Τα είχαν πάρει όλα. Τι έχει γίνει ρε παιδί μου? Κάτσε να τα βάλω στο ψυγείο. Γιατί τόσο δηλαδή? Καταρχάς δεν βρήκα φέτα πουθενά. Και αυτές που βρήκα ήταν πάνω από 13 ευρώ, δηλαδή χέσαι. Λοιπόν, θα σου δείξω στο τέλος τη νέα μου αγορά. Πήρα σαπούνι για τα χέρια για να γεμίζω. Αυτά τα γιαουρτάκια της μικρής που δεν είναι γιαουρτάκια, είναι επιδόρπιο και το ξέρω. Αυτά εδώ πέρα. Τις παίρνω συνέχεια για λαδινό, πρόβιο, κατσικίσιο γιαούρτι. Δεν τα θέλει καθόλου. Τι να κάνω, να την πιέσω? Αυτά εδώ πήρα. Και γιατί στο λέω αυτό? Γιατί τώρα εγώ εδώ πέρα πήρα αγελαδίτσα. Την πήρα για την Ρεγκίνα. Θα μου πεις, παίρνεις για το σκύλο αγελαδίτσα και παίρνεις για το παιδί αυτά? Ναι, για το παιδί παίρνω αυτά και για το σκύλο παίρνω αυτά. Γιατί ο σκύλος πρέπει να τρώει τέτοιο, μου πει ο γιατρός. Γιατί παίρνουμε αντιβίωση. Είμαι λίγο έξαλλη. Και το παιδί δεν θέλει ούτε να το δει αυτό. Οπότε γι' αυτό εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Λοιπόν. Μετά πήρα μία μπύρα για εμένα, ναι. Δύο πορτοκαλάδες για τη μικρή. Δύο συσκευασίες σαλάμι αέρος πήρα. Και αυτό εδώ πέρα μπριζόλα καπνιστή, λέει, άντε να δούμε, το έχει και προσφορά, λέω πάρτο. Πότε θα το ξαναβρεις σε προσφορά. Πήρα μια σακούλα πατάτες. Να τα μανούλα μου. Να το βάλω μωρί. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα το μοσχάρι. Ανουά το είχε και σε 30% αυτό. Έκπτωση είχε 30%. Αυτό εδώ. Πήρα. Καλό μου φάνηκε, δεν έχει κάτι. Πήρα και έναν κιμά ανάμεικτο. Και πήρα και πανσέτες. Αυτά πήρα. Λοιπόν, τώρα περίμενα. Θα σου δείξω τη νέα μου αγορά. Πήρα συσκευή για popcorn, γιατί εγώ όλη μέρα φτιάχνω popcorn σε αυτό το σπίτι. Οπότε βαριέμαι να ανοίγω, να κλείνω κουζίνες, λάδια, πλύνε, κάνε, ράνε. Οπότε πήρα αυτό. Θα σε κλείσω, να τα συμμαζέψω και θα σε ανοίξω. Θέλω να δω πώς θα το καθαρίσω, αν και μου πάνε όχι με νερό. Οπότε ίσως το βάλω λίγο έτσι να λειτουργήσει μόνο του. Για να ανοίξουμε, να κάνουμε ένα μπολάκι και να δούμε πώς θα είναι, για να σου πω και τη γνώμη μου. Αυτά. Σε κλείνω. Περίμενε. Τώρα σε κλείνω. Λοιπόν, είναι η επόμενη μέρα. Τη χρησιμοποίησα εγώ χθες τη μηχανή. Τη χρησιμοποίησα και πριν ένα λεπτό. Σου τράβηξα κλιπάκι με αυτά, αλλά επειδή φαινόταν και μικρή από αυτό, φαινόταν υπερβολικά πολύ, δεν ήθελα, οπότε το ξανατραβάμε μόνη. Βάζεις με αυτό εδώ πέρα τώρα μέσα. Εγώ βάζω με το μάτι, δεν βάζω πολλά γιατί δεν γίνονται όλα. Οπότε, το πατάς το κουμπί εδώ, νονός, εδώ πίσω. Γυρνάει αυτό για κανένα λεπτό. Και τώρα αρχίζουν να πετούν εδώ μέσα. Μερικά δεν γίνονται όπως βλέπεις. Κάτσε πόδι. Καλημέρα. Είναι η επόμενη μέρα. Η ώρα είναι 7.30. Εμείς τρώμε τσουρέκια. Συγχαμένη εγώ. Ευχαριστώ. Τώρα, πριν πάω το νοτιοπαιδικό, έχω βάλει το φαγητό.
Έχω βάλει μπριζόλες. Και εδώ. Και φακές κάνω. Ναι, και φακές κάνω. Τώρα δεν είναι έτοιμο. Άου! Τι? Καπάκι. Καπάκι. Αυτά. Σε κλείνω λίγο να τα βάλω. Απλά ήθελα να στα δείξω και θα σε ανοίξω μόλις πάω το μικρό στον παιδικό για να σου πω και για τη συσκευή. Λοιπόν, τι κάνει αυτό το κινητό μου, ρε, ξεκινάει ποτέ. Πήγα τη μικρή και πήγα και έναν καφέ. Τι να κάνω, μάνα μου, και τώρα να βάλω ένα πλυντήριο. Εν τω μεταξύ, πριν πάμε στο παιδικό τώρα, η μικρή ζωγράφιζε και δεν μπορώ να βρω τις υπόλοιπες ξυλομπογιές. Πού μπορεί να τις έχει βάλει πια? Τι μου έπεσε μια μπλούζα? Πού μπορεί να είναι οι ξυλομπογιές? Ποιος ξέρει. Τώρα εγώ να το βάλω το πλυντήριο ή να αφήσω να μαζευτούν λίγο ακόμα? Δεν έχει τίποτα, δεν το βάζω. Το βάλω μετά. Τώρα. Τι έχω να κάνω? Όλο κάτι έχω να κάνω εγώ. Αλίμονο. Δεν μπορώ άλλο. Τι είναι, ξεριχτάρια και τέτοια. Κάτσε να σε βάλω εδώ. Τι είναι, ξεριχτάρια. Ωραία. Τα ξαναέστρωσα. Αλλά να μην μπορώ να βρω, ρε παιδί μου, τώρα εγώ. Πού να είναι οι ξυλομπογιές, ρε φίλε? Δεν είναι πουθενά. Μα πώς γίνεται αυτό? Έλα, Παναγία μου πια. Λοιπόν, τώρα, να σου πω για τα νύχια, περίμενε. Τζάκσον, φύγε τώρα, όταν βάζω αυτό εδώ έτσι. Ξέρεις πως φοβάμαι, φίλοι, για τα σκυλιά. Φύγε, Τζάκσον, φύγε. Να μην πέσει πάνω τους. Τέλος πάντων, ήθελα να σου πω για τα νύχια. Χθες το βράδυ που λες, έψαχνα, κάτσε να σε ξαναβάλω, σε έπριξα. Έψαχνα απεγνωσμένα να βρω μια κοπέλα για τα νύχια. Απλά να μου βγάλει το τζέλ και αυτά, ξέρεις, λίγο να... Γιατί ήρθαν και ξεκόλλησαν από πάνω. Αυτό ήδη μου έφυγε τώρα το πρωί, έπεσες. Οπότε λέω δεν πάει άλλο. Εν τω μεταξύ, φίλε, έχω φτάσει 60 κιλά, έλεος. Φίλε, ξέρεις τι παθαίνω, άσχετο. Αλλά, πρέπει να συνεχίσω. Αλλά... με πήρε η κοπέλα που μου κάνει τα νύχια, η δικιά μου δηλαδή, και... δικιά μου, κατάλαβες. Και μου λέει, έχω λέει ένα κενό, λέει στις 10. Μπορείς να έρθεις? Της λέω, εννοείται, της λέω, πλάκα μου κάνεις. Της λέω, άσε που έψαχνα, λέω, να μου τα βγάλουν κιόλας. Γιατί και δεν είχε ραντεβού, εμείς είχαμε κλείσει για 10 Αυγούστου, αλλά και θα πάει διακοπές. Και εκτός αυτού, τα είχα κάνει πριν πάω για χειρουργείο τιμή και τα έχω 1,5 μήνα δηλαδή και άρχισαν να μου ξεκολλάνε. Τέλος πάντων, όχι ότι δεν μου έκανε καλή δουλειά. Αυτά. Τώρα κάτι ακόμη ήθελα να σου πω. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. Τίποτα. Αυτά. Νομίζω. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σε κλείνω. Και αν το θυμηθώ, θα σε ανοίξω. Λοιπόν, δεν θυμήθηκα τι ήθελα να σου πω. Θα δω τα κλιπάκια και θα θυμηθώ. Όμως, φίλες, έχω πρίξει ότι θα σου πω για τη συσκευή και δεν σου έχω πει τίποτα. Εγώ τώρα να κάνω ένα τσιγάρο. Λοιπόν, άκου. Είναι ωραίο, είναι κάτι γρήγορο, κάτι εύκολο. Απλά το έβαλες στην πρίζα και έφτιαξες. Είναι μόνο για ένα μπολ, ας πούμε. Δεν μπορείς να φτιάξεις μεγάλη ποσότητα και τεράστιο τάπερ. Τα κάνεις σιγά-σιγά. Επίσης, την πρώτη φορά που έκανα ήταν λίγο κάπως σαν σκληρά. Τη δεύτερη ήταν ok. Δεν βάζεις τίποτα μέσα, ούτε λάδι για το βούτυρο, ούτε τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο δεν κολλάει και το αλάτι, προφανώς. Γιατί ούτε αλάτι προσθέτεις μέσα. Και όταν πήγα να βάλω, μόλις έγιναν αλάτι, δεν κολλούσε. Αλλά εντάξει, είναι κάτι πολύ ελαφρύ δηλαδή. Δεν είναι αυτό που σε βαραίνει. Τι άλλο? Χθες βέβαια λίγο απογοητεύτηκα, γιατί έκανα και άκουγα τσικ 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 μέσα από τη μηχανή. Τσικ τσικ τσικ. Και ρε φίλε, πώς κοιτάω στον πάγκο που είχαν πεταχτεί μερικά popcorn έξω από το μηχάνημα, που δεν πήγαν να μπουν στον μπολ, τέλος πάντων, κατάλαβες.
Είχε και μικρά σιδεράκια. Οπότε εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Αυτό. Τίποτα άλλο. Τώρα, σε κλείνω και θα σε ανοίξω. Λοιπόν, εγώ τώρα ετοιμάστηκα. Σκούπιζα, σφουγγάρισα και τα κλασικά όλα αυτά που κάνω. Και... περίμενε, γιατί ελέγχω τώρα εδώ κουζίνες. Λοιπόν, κάτω. Κάτω. Κλείνω από το διακόπτη σου, έχω πει. Τέλος πάντων, τώρα πάω για νύχια. Θα το κλείσω όμως το βίντεο για να ξεκινήσω άλλο, για να έχω βίντεο γενικώς. Και θέλω να πάω να αγοράσω και ένα πιστολάκι σου, οπότε έκανα μπάνιο, δεν θυμάμαι. Αυτά. Οπότε, κλασικά τη μαύρη μου την μπλουζίτσα, ξέρεις. Οπότε εδώ βάζω κινητό, ποιος δεν το κάνει. Τώρα, θα σε κλείσω και στο άλλο το βίντεο θα σου τραβήξω κανονικά τα νύχια και το πιστολάκι που θα πάρω, γιατί δεν πάει άλλο, πρέπει να πάρω ένα πιστολάκι. Οπότε θα σου πω ότι αυτό ήταν το βίντεο και θα το πούμε σε ένα επόμενο και φιλιά πολλά.